Όπως θέλω ας πούμε να σε ρωτήσω σχετικά με το Χαδά, γιατί καθυστερεί το κονδύλι ας πούμε με τη Χαδά. Τι γίνεται με το κύριε Αντιδήμαρχε, να μας πείτε τι γίνεται με την τεχνομηχανική εδώ πέρα, εδαφομηχανική. Γιατί δεν προχωράει αυτό. Το περιβάλλον είναι πρώτης προτεραιότητας. Επίσης, ο Χαδά δεν υπάρχει κανένα ανάλογο σε ηλεκτρομηχανική όπως κάποιοι κυκλοφορούν ή κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όχι εσείς ή κάποιοι προσπαθούν να σκοπατήσουν την κοινότητα. Υπήρχε μια ένταξη του έργου για να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς σε απόλυτη συνεργασία με το Υπουργείο προχωρήσαμε βήμα-βήμα αυτή τη διαδικασία. Κάποια στιγμή ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία ανάπτυξη τη μελέτη. Το Υπουργείο μας είπε να παγώσουν τις διαδικασίες και αυτό που εμείς λέμε, παρότι δεν μας είχε εγγράψει, είναι από το έργο ότι αποφασίστηκε να μην χρηματοδοτηθεί το έργο, αλλά γι' αυτό δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Η εδαφομηχανική είχε, αν θέλετε, δώσει την καλύτερη προσφορά στην πρώτη φάση της διαδικασίας. Η διαδικασία όμως που έπρεπε διαπραγμάτευση, την οποία εμείς δεν προχωρήσαμε, γιατί με την διαπραγμάτευση θα πετύχαμε ακόμα καλύτερους όρους και δεν προχωρήσαμε γιατί το ίδιο το Υπουργείο μας είπε να παγώσουν τις διαδικασίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνει αποκατάσταση. Εμείς ήδη από τον Νοέμβριο και από τον Δεκέμβριο έχουμε δει τα προβλήματα που προκάλεσε όλη αυτή η άσχημη οικονομική κατάσταση και είχαν ως αποτέλεσμα και το Υπουργείο να μην μπορεί να βάλει στους τεχνικούς πόρους για να γίνει αποκατάσταση. Και ήδη έχουμε απευθυνθεί στην περιφέρεια, η οποία έχει δικό της πρόγραμμα αποκατάστασης κομματερών και η Παλαιά Χώρια μαζί με άλλες 9 κομματερές, τις οποίες έχω εδώ μπροστά μου τις υπόλοιπες, είναι από το ΠΕΠ, είναι από το ΕΣΠΑ, λέει, της Περιφέρειας Αττικής, που κάνουν την προκήρυξη για να έχει σύμβουλο για αυτό ακριβώς το έργο και σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΔΑ της Περιφέρειας Αττικής και τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, η υπολοιπόμενη κατάσταση που μελέτηκε από κατάσταση από το παραπάνω πρόγραμμα ανέκονται σε 12 και είναι Χαδά Καλυδίων, Χαδά Κερατέας, Χαδά Λαμπάδα, Χαδά Γραμματικού, Χαδά Καλάμου, Παλαιάς Χώριας, Στροτίας, Μεγάλων κλπ. Άρα, ακόμα και αν από το πρώτο πρόγραμμα, το οποίο εμείς τρέξαμε σε συνεργασία με το Υπουργείο, μέχρι να μας πει το Υπουργείο ότι δεν έχουμε εθνικούς πόρους, είναι τα πράγματα αβέβαια, έχουμε ήδη εντάξει την αποκατάσταση, στο ΠΕΠ, στο ΕΣΠΑ, στο Πρωτοπόρεμα της Περιφέρειας Αττικής, άρα και αυτό και η αποκατάσταση είναι σπάνια. Αυτό ζητάμε, κύριε Αντιδήμαρχε, να γίνει. Γιατί πολλοί βάζουν στο μέρο του μυαλού του ότι δεν γίνεται η αποκατάσταση γιατί ενδεχομένω θα γίνει κάποιο βιολογικό, θα γίνει κάτι άλλο. Εμεί ζητάμε την αποκατάσταση τη κομματερία να λύσει αυτά τα θέματα και να ξέρουμε πάνω περιπτώσει τι έχουμε εκεί πέρα που έχουμε. Αυτό που σα είπα είναι η αλήθεια. Βεβαιώνεται κατά χαρτιά του Υπουργείου. Από ό,τι φαίνεται μπορείτε να το δείτε. Δεν καλύπτεται πλήρω. Δεν έχω καμία αντίληση. Τα υπόλοιπα που δεν είπε τώρα και που δεν έχει λεγόψει. Πάρα πολύ ακούσαμε και διαβάσαμε πράγματα που ήταν και ψευδικά και αναλυτικά συμβατικά. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Το ότι δεν απαντήσαμε δεν σημαίνει ούτε αδυναμία, δεν σημαίνει και τίποτα άλλο. Λοιπόν, οι θεωρίες μπορεί να είναι πολλές, αλλά η πραγματικότητα είναι πιο